Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι, νέες, σήμερα από αυτήν εδώ τη συγκέντρωση ακούγεται για μια ακόμα φορά δυνατά η φωνή των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Διεκδικούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μέτρα για τη θωράκιση της υγείας μας στους χώρους δουλειάς, στις μετακινήσεις μας, μέτρα για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, μέτρα τα οποία δεν θα βαραίνουν για πολλωστή φορά το κόστος στις πλάτες μας. Βροντοφωνάζουμε ως εδώ, δεν πάει άλλο, πληρώσαμε ήδη αρκετά. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με το λαό απαιτούμε εδώ και τώρα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή. Ήδη ένα μήνα μετά το καθυστερημένο πρώτο κουδούνι της χρονιάς η κατάσταση είναι οριακή. Χιλιάδες τα κενά σε εκπαιδευτικούς και σε βοηθητικό προσωπικό. Μαθητές στηβάζονται σε 25 τμήματα σε ακατάλληλες σχολικές μονάδες, ενώ σε μια καθαρίστρια αντιστοιχεί 1,5 σχολείο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζουν να μην παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όχι μόνο κλείνουν επιδεικτικά τα μάτια και τα αυτιά απέναντι στα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών, αλλά χρησιμοποιούν τη συκοφάντηση, την τρομοκρατία και την καταστολή ενάντια σε όσους αγωνίζονται για το αυτονόητο στη σημερινή εποχή, για σχολεία ανοιχτά, καθαρά, με το αναγκαίο εκπαιδευτικό, βοηθητικό προσωπικό. Σε αυτά τα αιτήματα, το Υπουργείο Παιδείας την περασμένη Παρασκευή απάντησε με βία και χημικά. Δηλώνουμε από τη σημερινή συγκέντρωση πως είμαστε στο πλευρό των μαθητών που αγωνίζονται. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να μας στρέψει ενάντια στα παιδιά, όσο και να προσπαθεί με υπουργικές αποφάσεις να μας πιέσει ώστε να γίνουμε τηλερουφιάνοι των ίδιων μας των μαθητών, θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά τους. Να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Τη σχέση εμπιστοσύνης εκπαιδευτικού και μαθητή που με κόπο χτίζουμε καθημερινά, δεν θα την τσαλακώσει καμιά κυβέρνηση όσα μέτρα και να πάρει. Ο αγώνας των μαθητών είναι και δικός μας αγώνας. Μεθαύριο Πέμπτη θα βρεθούμε στον ίδιο δρόμο. Θα ενώσουμε τη φωνή μας με τη νέα γενιά που παλεύει και διεκδικεί το δικαίωμα στη μόρφωση και την υγεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτή την περίοδο γίνονται φανερά με πιο έντονο τρόπο δύο πράγματα. Φαίνεται ότι δεν είμαστε καθαρά όλοι στην ίδια όχθη. Από τη μία είναι οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία που διεκδικούμε μέτρα για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, μέτρα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, και αυτό που εισπράττουμε διαχρονικά είναι η βία, η καταστολή, η προσπάθεια να ξυλωθεί κάθε δικαίωμα που έχει κατακτηθεί με αγώνες και αίμα. Από την άλλη είναι το μεγάλο κεφάλαιο, μπροστά στο οποίο κάθε κυβέρνηση διαχρονικά βαράει προσοχές, ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του με δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα, με φοροαπαλλαγές, με προκλητικές αντεργατικές ρυθμίσεις. Στον αντίποδο αυτής της κατάστασης γίνεται ολοένα και πιο καθαρό πως η ελπίδα βρίσκεται μέσα στους αγώνες, μέσα στην οργανωμένη διεκδίκηση. Εκεί είναι η δύναμή μας. Με τους αγώνες μας καταφέραμε να μπλοκάρουμε μέτρα της κυβέρνησης, όπως η απαράδεκτη τροπολογία για την τοποθέτηση καμερών στις τάξεις και το μπλοκάρισμα της αντιδραστικής κρατικής αξιολόγησης. Με τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος, με τη μεγαλειώδη διαδήλωση στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας στις 7 Οκτώβρη, γράψαμε λαμπρές σελίδες στην καταδίκη του φασισμού, συμβάλαμε αποφασιστικά στη δικαστική απόφαση και στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση στην καταδίκη της ναζιστικής ιδεολογίας. Δυναμώνουμε λοιπόν τη φωνή μας. Συνεχίζουμε το δρόμο του οργανωμένου αγώνα και της διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών μας. Την 5η 15 Οκτώβρη να νεκρώσει όλος ο δημόσιος τομέας, να γεμίσουν οι πλατείες και οι δρόμοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Υπερασπιζόμαστε με όλα τα μέσα την υγεία, τη μόρφωση και την ίδια μας τη ζωή, γιατί και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Καλή δύναμη!